Κόκκινο έχει χτυπήσει η ανθρωπιστική κρίση στο νομό Ηρακλείου. Τα μνημόνια έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες άπορους και μεγάλες ανάγκες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ακόμη και στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, οι αιτήσεις που αφορούν σε επίδομα σίτησης, επιδότηση ενοικίου, δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν φτάσει ήδη τις 9.329. Αυτές οι 9.300 αιτήσεις που έχουν γίνει δεν είναι ατομικές, κρύβουν από πίσω οικογένειες, οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το νούμερο ανέρχεται γύρω στις 30.000. Ένα νούμερο για το νομό το οποίο δεν θα μπορούσε ίσως πριν μερικά χρόνια να διανοηθεί κανείς, ότι πραγματικά και αποδεδειγμένα με βάση φορολογικές δηλώσεις και τα σχετικά παραστατικά αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικά κάτω από το όριο της φτώχειας και αντιμετωπίζουν με τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητα, ακόμη και με προβλήματα σύντησης. Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, υπάρχει. Αυτοί που τη δημιουργήσαν να κάτσουν να τη λύσουν κιόλας. Το πιο ανησυχητικό στην παρούσα φάση είναι το γεγονός ότι με βάση τους αριθμούς η κρίση χτύπησε δυναμικά και την πόρτα της άλλοτε κρατεάς επαρχίας. Αυτό που μας κάνει εντύπωση από τα αποτελέσματα και τα νούμερα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις ακόμη και από την Ήπεθρο, ακόμη και περιοχές όπως είναι οι Μοίρες, το Γάζι, το Αρκαλοχώρι, όπου ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να υπήρχαν τέτοια σοβαρά προβλήματα που θα απασχολούσαν οικογένειες σε αυτές τις περιοχές. Οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, όλοι, αν κοιτάξουμε, η γειτονιά μας, παντού, στα γραφεία, στα νοσοκομεία, όλοι παραπονιούνται. Μα δεν υπάρχει λύση μέσα σε αυτό το σύστημα. Πώς το λύσεις? Όσο υπάρχει εκμετάλλευση, θα υπάρχει η πείνατση, η μιζέρια και η κακομοιριά. Γνωρίζει, βλέπει κάτω και τρώει, και ψάχνει κάτω να φάνε. Ποιο θέλει γι' αυτό? Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς, οι αριθμοί αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες μιας διαρκώς αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης και κάλεσε Ευρώπη και κυβέρνηση να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν λύσεις για την εξάλληψη του προβλήματος. Δυστυχώς, τα μηνύματα που έρχονται που θέλουν νέες αυξήσεις του ΦΠΑ, νέους φόρους, νέα ή μεγαλύτερη ύφεση, μεγαλύτερη ανεργία δεν οδηγεί σε λύσεις. Η μοναδική λύση είναι να πάρθουν αναπτυξιακά μέτρα έτσι ώστε να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και να μπλοκαριστούν όλες αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειες, έτσι ώστε να ζουν αξιοπρεπώς.